εκ μέρους του Συλλόγου Εργαζομένων Νομού Φθιότητας και Φωκίδας, σας χαιρετούμε και θέλουμε και θα σας εκφράσουμε δύο-τρία προβλήματα που μας ταλανίζουν στην επαρχία. Μια επαρχία που εμείς που έχουμε έξι δήμους πρέπει να κάνουμε 400 χιλιόμετρα για να μπορέσουμε να πάμε στα Δημοτικά Συμβούλια και να ρωτήσουμε το εξή απλό, γιατί είμαστε συνέχεια εκεί πώς τα αυτοκίνητα ξεκινάνε με πετρέλαιο και με καύσιμα και ένας εργαζόμενος δεν ξεκινάει και να έχει γάλα ή να έχει τα απαιτούμενα μαπ. Οι απαντήσεις οι οποίες παίρνουμε είναι οι εξή. Δεν έχουμε κάνει διαγωνισμό. Δηλαδή τι λέει αυτό. Ότι μπαίνουμε μέσα στα δημοτικά συμβούλια με μυαλό και φεύγουμε από εκεί και δεν έχουμε καθόλου στο κεφάλι μας. Όταν πρωτοαναλάβαμε πριν από 10 μήνες το πρώτο που κάναμε ήταν να ζητήσουμε από τους έξι δήμους που εκπροσωπούμε να μας πούνε αν υπάρχουν τεχνικός ασφαλείας και γιατρός υπηρεσίας. Όπου δεν υπήρχαν, κάναμε τα απαραίτητα, κάναμε παρέμβαση στο ΣΕΠΕ και πήρε την οδό της νομιμότητας. Ήρθαμε σε επαφή όμως και με τον υπεύθυνο δήμαρχο γιατί συνεχίζει να μην έχει να κάνει το παραμικρό και μας είπε ότι εγώ φεύγω τώρα. Έχουμε Δήμο που κάνει συνεχόμενες συμβάσεις συλλογές στα αποβλή αποβλήτων δημοτικών ενωτήτων με ποσά μέχρι 4.990 990, και επανειλημμένες συμβάσεις καταργώντας τον ΑΣΕΠ και σε Δημοτικό Συμβούλιο που ρωτήσαμε με ποια κριτήρια οι γίνονται οι συγκεκριμένες προσλήψεις και μάλιστα συνεχόμενες χωρίς να αναφέρουν ειδικότητα, οδηγός, συνοδός κτλ., Πώ παίρνουν οχήματα και κινούνται, ε, φέρνοντα σε δύσκολη θέση τι επιτροπέ καυσίμων και ανταλλακτικών, αλλά και το πιο σοβαρό. Τι είδου ΜΑΠ πρέπει να φέρουν οι συγκεκριμένοι την στιγμή που και εκείνοι δεν ξέρουν τι είναι. Ανά πάσα στιγμή και ώρα γίνονται οτιδήποτε. Τρίτον, για μας συνάδελφοι εργαζόμενοι δεν είναι μόνο αυτοί που δουλεύουν στην καθαριότητα ή σε τεχνικές υπηρεσίες. Είναι και οι διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι ενώ προσλήφθηκαν με τον Καποδίστρια σε ένα δήμο, έφτιαξαν τη ζωή τους εκεί, αναγκάστηκαν με τον Καλλικράτη να μετακινούνται 80 και 90 χιλιόμετρα την ημέρα, περνώντας από παράδρομους για να μην πληρώσουν διόδια και να μην επιβαρύνουν τον ήδη φορτωμένο προϋπολογισμό της οικογένειας, βάζοντας καθημερινά τη ζωή τους σε κίνδυνο. Και αν αναλογιστεί κανείς το άγχο και την ψυχολογική καταπίεση που ασκείται λόγω έλλειψη προσωπικού, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα. Τέταρτον, έχουμε δημάρχους που στέλνουν προεκλογικά στου πολίτε φυλάδια για προληπτική ιατρική, τη στιγμή που στου εργαζόμενου δεν του έχουν κάνει ούτε ένα εμβόλιο. Πήγαμε σε εργοτάξιο του ενός Δήμου που μαζεύονται καθημερινά 50 άτομα φέραμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι για την ανάγκη του, δεν μα είπε κανένα. 50 άνθρωποι δεν έχουν που να πάνε να κάνουν την ανάγκη του. Έκτον, σε Δήμο μα διαπιστώσαμε και το εξή παράδοξο. Συνοδοί απορριμματοφόρων που ήρθαν με την προκήρυξη τη 3 κ στο Δήμο Λοκρόν συγκεκριμένα, φορούσαν αδιάβροχα του Δήμου Λαμιέων. εν κατακλείδη και για να μην σας κουράζω, το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει για τους έξι δήμους μας είναι όσες παρεμβάσεις και να κάνουμε σημειωτέων ότι έχουμε με τους περισσότερους δημάρχους κάνει δικαστήρια. Τους έχουμε πάει σε πάρα πολλά δικαστήρια για τα ΜΑΠ και για άλλα πράγματα. Αν οι δήμαρχοι δεν συνειδητοποιήσουν ότι μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και αν δεν υποχρεωθούν να υλοποιήσουν τι το αυτονόητο, δεν θα γίνει τίποτα. Συγχαρητήρια για την ημερίδα και όπως λέμε και εμείς στο χωριό μας και του χρόνου όλοι στο μέτρο. Ευχαριστούμε πολύ.